στα τίτλου στο γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού έκανε ο Ηρόδοτος, ο οποίος μπροστά στον κόσμο του επικράτησε με 1-0 της ΑΕΜ Μιλοποτάμου και γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους του για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Από την άλλη πλευρά, η ήττα για την ΑΕΜ ήταν καταστροφική, καθώς υποβιβάστηκε και μαθηματικά. Το συγκρότημα του Μανώλη Παπαμανθεάκη αγωνίστηκε με πολλές αλλαγές συγκριτικά με τα προηγούμενα παιχνίδια, ωστόσο αυτό δεν φάνηκε ικανό να στερήσει ακόμα μία νίκη για την ομάδα του. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και απείλησαν στο 5 με το σούτ του Μυρθιανού, το οποίο απέκρουσε ο Κουράκης, ενώ λίγα λεπτά αργότερα και πιο συγκεκριμένα στο 14ο λεπτό ήρθε η απάντηση από την πλευρά των γηπεδούχων, με τον Καραγκιόζη να στοχίσει κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι. Με τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού, η ΑΕΜ, η οποία κεγόταν για το αποτέλεσμα της νίκης, προσπάθησε να πλησιάσει την εστία του Ηρωδότου, ωστόσο το σούτ του Βιτόρου πέρασε λίγο out. Στην επανάληψη, ο Ηρόδοτος ήταν πιο κινητικός από ό,τι στο πρώτο μέρος και στο 51ο λεπτό θα μπορούσε να έχει πάρει το προβάδισμα, όμως το σουτ του Γαρφαλά για απέκρουσε ο Κελαϊδής, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Βιτόρος δοκίμασε το πόδι του, το οποίο δεν ανησύχησε τον Κουράγη. Το τέρμα που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Ετόφ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την όμορφη σέντρα από τα αριστερά και με κεφαλιά στην καρδιά της άμυνας των φιλοξενούμενων έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ΑΕΜ, κάνοντας το 1-0, το οποίο διατηρήθηκε μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης και μέσα σε έξαλλα πανηγύρια, κόσμος, ποδοσφαιριστές και διοίκηση έδωσαν ραντεβού για τα μπαράζ ανόδου, εκεί που η ομάδα της Νέας Αλικαρνασσού θα διεκδικήσει το εισιτήριο για τη Football League. Είναι πολύ όμορφο το συνέστημα να παίζεις και μία αγωνιστική χωρίς να έχεις άγχος. Πραγματικά παίξαμε 19 παιχνίδια πάρα πολύ σημαντικά, με πολλή πίεση όπως έχει ο πρωταθλητισμός, και τα καταφέραμε πέρα εις πέρας και φτάσαμε στο σημείο σήμερα να απολαύσουμε αυτό το παιχνίδι απαλλαγμένοι από οτιδήποτε μπορεί να μας προβληματίζει στο μυαλό, πιθανόν μια αποτυχία, πιθανόν ένα κακό αποτέλεσμα, και να φτάσουμε να πανηγυρίζουμε το πρωτάθλημα μέσα από μια διαδικασία πάρα πολύ σύντομη